Με ρούδια, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε εδώ από το πάρκινγκ του Golden. Θα το βγάλω το παλτό εννοείται, δεν θα πάω με το παλτό πάνω γιατί νομίζω θα βγάλω φλίκτα μέσα από τη ζέστη. Φορά και ήδη χοντρή μπλούζα από μέσα, οπότε θεωρώ ότι είναι καλύτερα έτσι. Ήθελα να σας πω ότι έχω έρθει στο Golden να κάνω κάποια αλλαγή που μου ήρθε τέλος πάντων και δεν μου έκανε και να κάνω και κάποια ψώνια αν βρω κάτι. Τώρα μετά τις εκτόσεις, με τις εκτόσεις μάλλον, αν βρω αυτό το κάτι που θέλω. Και αυτά, σας αφήνω να σας πάρω μαζί μου, να δείτε έτσι και λίγα πλάνα μέσα από το Golden και να τα πούμε μετά. Βάζω μάσκα, παίρνω αντισηπτικά και έφυγα. Δεν έχω βάλει κραγιονάκι σήμερα, με βλέπετε, έτσι το θυμήθηκα αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά το θυμήθηκα καλά. Έχω έρθει 5 λεπτά πριν ανοίξουν τα καταστήματα και το Golden είναι άδειο. Όταν σας λέω άδειο, άδειο. Και ελπίζω μέχρι να φύγω να παραμείνει έτσι ήσυχο. Θεέ μου, φτούξε ελευθερία για όλους, χωρίς μάσκα, πραγματικά αυτό και μόνο αυτό θέλω να πω. Παιδιά, όταν βγάζω τη μάσκα νιώθω άλλος άνθρωπος όμως. Τι να πούνε και οι άνθρωποι εδώ μέσα που τις φοράνε τόσες ώρες τις μάσκες. Έφυγα να πάω σπίτι, να δω τον μικρούλι μου, γιατί τον ειδικημόταν. Έφυγα πάρα πολύ νωρίς, ήμουν εδώ 9 παρά, για να είμαι σίγουρη ότι δεν θα βρω κόσμο, όπως σας είπα, και πολύ καλά, είναι πάρα πολύ άνετα, παρόλο που τώρα η ώρα έχει πάει 11. Θέλω να σας πω ότι πήρα ένα απίστευτο mom jean, τα οποία εγώ τα mom jean δεν τα προτιμούσα ποτέ, αλλά δοκίμασα 2-3 και το ένα από αυτά, περάστε, και το ένα από αυτά ήταν καταπληκτικό. Θα σας το δείξω τώρα που θα πάω σπίτι. Πήρα και κάποια τύπου sneakers. Όχι τύπου, sneakers είναι, για να έχω για την άνοιξη τώρα. Και η αλήθεια είναι ότι θέλω να πάρω κάτι μπότες, να σας πω την αλήθεια. Αλλά δεν πήρα μπότες, διότι σκέφτηκα και λέω ότι τώρα ο χειμώνας πάει, τσάμπα λεφτά, καλύτερα να τις πάρω του χρόνου πρώτο θες, που θα μπορεί να έχει βγει και κάποιο καινούριο σχέδιο. Και τώρα πάω να πάρω σνικεράκι, γιατί με τον μικρό που σιγά σιγά αρχίζει να περπατάει, θα πέσει το τρέξιμο να τον κυνηγάω, γιατί τώρα εκείνος θα θέλει, μόλις αρχίσει και περπατάει πολύ καλά, θα θέλει να είναι αυτόνομος και να περπατάει μόνος του, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον από τα νύψια μου. Και πρέπει να είμαι προετοιμασμένη για αυτό το ενδεχόμενο. Έλα. Πρέπει να είμαι απόλυτα προετοιμασμένη για αυτό, γιατί σίγουρα θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα χέρια μου που είναι. Αυτά. Έφυγα να πάω στον κύριο Μικρουλίνο. Ένα κατώπινο αποδείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ακολουθεί δελτίο καιρού με το Γιάννη Καλιάνο. Μέσα στο αυτοκίνητο οικογενειακός τώρα, γύρισα σπίτι, έκανα ένα σύντομο μπανάκι, ντουζάκι, άλλαξα ρούχα και φεύγουμε να πάμε στο Smart Park. Να ελπίζω να έχουμε την ίδια τύχη και να μην έχει τον ίδιο, να έχει τον ίδιο κόσμο που είχε και στο Golden, που δεν είχε πολύ. Γιατί ψάχνω να βρω μια ζώνη για κάτι που θέλω και δεν βρίσκω ζώνη. Οπότε πάμε τώρα εκεί, μήπως και βρω. Μόλις φτάσαμε στο Smart Park, έχει αρκετά παρκαρισμένα αυτοκίνητα, αλλά έχει και πάρα πολύ κρύο, θα έλεγα, πολύ δροσιά, βασικά φυσάει και σε κάνει να νιώθεις ότι κρυώνεις περισσότερο. Αχ, τέλος πάντων, κάνει μάσκα. Πόση ώρα που προσπαθώ να βολευτώ για να σας κάνω το haul, αλλά μία βγαίνει ήλιος και μου καίει τα πλάνα, μία όχι, γιατί έχει μια απίστευτη συννεφιά αυτή τη στιγμή. Αυτό το πλάνο θα έχουμε, ελπίζω να σας αρέσει και να σας βολέψει και εσάς.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το παλτό. Αυτό εδώ το τέλειο το παλτοδάκι που σίγουρα θα το είδατε στο βίντεο που το φορούσα σήμερα. Αυτό και το μπουφάν που θα σας δείξω είναι πράγματα και η τσάντα, που, βασικά διάφορα, που έχω πάρει ηλεκτρονικά όσο ακόμα τα καταστήματα ήταν κλειστά και επειδή φοβήθηκα ότι μπορεί να μην ανοίξουν, έκανα κάποιες ηλεκτρονικές παραγγελίες και πήρα αυτό εδώ το παλτό, θα σας το δείξω σε κάποια βίντεο έτσι να το βλέπετε ολόσωμο. Και σήμερα πήγαμε στο Smart Park για να πάρω και αυτή εδώ τη ζώνη. Βασικά δεν πήγα σκεμμένα για να πάρω αυτή εδώ τη ζώνη, πήγα για να πάρω μία ζώνη. Δεν ήξερα τι θα έβρισκα, γιατί στο Golden δεν βρήκα τίποτα που να μου αρέσει και δεν βρήκα και στο νούμερό μου ζώνες. Ήτανε ή όλες μεγάλες ή όλες μικρές. Πήρα αυτή εδώ τη ζώνη για να τη φοράω πάνω από το παλτό και να κάνει αυτό εδώ. Πόσο μου αρέσει αυτό το στυλ με το παλτό και από πάνω τη ζωνούλα, με τρελαίνει. Και μετά θα σας γράφω κάτω στην περιγραφή από που τα έχω πάρει για να κερδίζουμε και χρόνο. Πήρα αυτό εδώ πέρα το μπουφανάκι. Να το, είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό μακρύ. Χρειαζόμουν ένα μπουφάν μακρύ και πολύ ζεστό. Αυτό είναι ένα μπουφάν μακρύ και πολύ ζεστό. Εν τω μεταξύ, σας ενδιαφέρει ή το παλτό ή το μπουφάν, τώρα τα έχουν βάλει σε τέλειες εκτόσεις. Τέλειες τιμές. Εγώ όταν τα έκανα παραγγελία νομίζω είχε ξεκινήσει με 20%. Τέλος πάντων, απλά επειδή δεν ήθελα να τα χάσω, τα πήρα. Και επειδή αυτό το μπουφάν ήθελα να το ταιριάξω με τα μπατσάντες, μπήκα στο Καλής που μου αρέσουν πάρα πολύ οι τσάντες τους και πήρα αυτή εδώ, η οποία ήρθε μόλις γύρισα στο σπίτι. Να τη δείτε τι ωραία που ταιριάζει με το παλτό, με τα χρώματα. Είναι αυτή η καινούργια του στη συλλογή. Είναι φανταστική, με πάρα πολλούς χώρους μέσα, ευρύχωρη κλπ. Και αυτές είναι σε έκπτωση. Βασικά έχω έναν κωδικό έκπτωση, θα σας τον γράψω από κάτω. Στη νέα συλλογή έχετε 30% έκπτωση και πήρα και αυτή εδώ. Εντάξει, δείτε τι ωραία που ταιριάζει με το παλτό μου. Με αυτήν εδώ πέτυχα και πάρα πολύ καλά το χρώμα της ζώνης, δηλαδή ταιριάζει τσάντα με ζώνη απίστευτα πολύ και αυτή έχει πολλούς χώρους και αυτό που με τρελαίνει είναι ότι έχει πίσω θήκη για να μπορώ να βάζω το κινητό μου το θέλω πίσω, με βολεύει πάρα πολύ να έχω τέτοιου είδους τσάντες. Τι άλλο να σας δείξω, το jean, παιδιά. Είναι κάτω λίγο κοντούλι, κάνει και αυτά τα σαν ξεφτίσματα και κάνει και εδώ πίσω κάποια μικρά σκισηματάκια. Μην φανταστείτε τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά για μένα τώρα που είμαι μαμά, πραγματικά αυτά τα τζιν εδώ πέρα σώζουν. Είχα δοκιμάσει ξανά, βασικά όχι, δεν έχω ξαναδοκιμάσει mom jean, τα έβλεπα πάνω σε άλλες κοπέλες, είτε που τα δοκίμαζαν live δηλαδή σε κάποιο κατάστημα, είτε στο δρόμο που περνούσαν, είτε σε κάποιο βίντεο και έλεγα αποκλείεται να μου πηγαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι δοκίμασα κάμποσα από αυτή τη σειρά. Τώρα με τον Αλέξανδρο θέλω ψηλό μέσα τζιν για να μπορώ να σκύβω άνετα. Και τώρα που θα αρχίσει να περπατάει, πραγματικά νομίζω θα το ευχαριστηθώ αυτό το τζιν. Βέβαια, ό,τι έχω από American Eagle είναι ψηλό μέσα. Είναι τα τζιν που έχω πραγματικά λιώσει πάνω μου. Είναι από τα καλύτερα. Και αυτό εδώ πέρα έχει και τέλεια έκπτωση. Δηλαδή το πήρα από 56-39 ευρώ, πάρα πολύ καλά, είχε αρκετά καλή έκπτωση. Θα το δοκιμάσω και αυτό να σας το δείξω. Και τα παπούτσια που πήρα, πάω να κάνω μια βουτιά. Νομίζω που σας το είπα ότι κανονικά ήθελα να πάω για μποτάκια, αλλά επειδή τώρα κόντευε να μπει η Φλεβάρης και πότε θα τα βάλουμε, είπα να πάρω κάτι που θα φορέσω άνοιξη και καλοκαίρι σίγουρα, αλλά και μετά φθινόπωρο. Βασικά φοριέται όλους τους μήνες αυτό το παπούτσι. Απλά τέλος πάντων ήθελα κάτι τέτοιο που να είναι ξεκούραστο και άνετο, έχει και πάρα πολύ ωραίο πάτημα, γιατί είναι πολύ απαλό το πάτημά του. Και πήρα αυτό εδώ. Απλό. Λευκό, με αυτές εδώ πέρα τις λεπτομέρειες. Μην το κοιτάτε αυτό το τεράστιο παπούτσι που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Είναι 41, γιατί είμαι και 1,70 και δυστυχώς φοράω 41. Αυτό είναι, θα σας γράψω πληροφορίες από κάτω. Και τώρα πάμε να σας δείξω το μεταξύ, εγώ μείναμε το παλτό. Τέλος πάντων, να σας δείξω τέλεια ρουχαλάκια που βρήκα για τον Αλέξανδρο, τα οποία μου ήρθαν και αυτά σήμερα μαζί με τις τσάντες. Βέβαια, σήμερα που είχα πάει Golden, πήγα για να αλλάξω το ένα από αυτά που μου ήρθαν από τον Αλέξανδρο, γιατί μου ήρθαν δύο διαφορετικές παραγγελίες για κάποιον περίεργο λόγο από τα Zara Kids. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μου έχει ξανασυμβεί. Συνήθως μου έρχονται όλα μαζί, αλλά τώρα με το χαμό με τις εκπτώσεις δεν ξέρω τι έγινε. Θέλω να σας πω ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να κάνω την παραγγελία για τον Αλέξανδρο. Όταν σας λέω πάρα πολύ, πάρα πολύ, γιατί ενώ εγώ φόρτωνα το καλάθι μου με πράγματα, όταν πήγαινα να κάνω την πληρωμή, ξαφνικά έχανα κάποια από τα τεμάχια τα οποία είχα βάλει και πρέπει να ξαναγυρίσω ή να βρω κάτι άλλο ή να τα διαγράψω για να μπορέσω να συνεχίσω την παραγγελία μου. Μπορώ να σας πω ότι πρέπει να είναι πιο δύσκολη η αγορά
που έχω κάνει, αλλά πραγματικά είχαν βάλει τα μπλουζάκια 2 και 3 ευρώ στα παιδικά και δεν γίνονταν να τα χάσω, οπότε έκανα ό,τι μπορούσα, δεν πήρα χειμερινά, είναι όλα καλοκαιρινά και τα πήρα για απλά ρουχαλάκια καθημερινά, άμα καταφέρουμε πρώτα Θεός να πηγαίνουμε στις σκούνιες το καλοκαίρι, να το τα φορώ αυτά έτσι στις σκούνιες ή σε μια βόλτα μας εδώ τριγύρω και έλα θα σας τα δείξω. Το πρώτο που πήρα είναι αυτό εδώ πέρα που είναι σαν καπαρτινούλα. Δείτε τι όμορφο που είναι. Για να το φοράει τώρα την άνοιξη που θα βγαίνουμε βολτούλες και θα έχει καλύτερο καιρό. Ή τα βραδάκια του, το έχω πάρει μέχρι 18 μηνών. Οπότε θα μπορέσει να το φορέσει και μέχρι Ιούλιο, θεωρώ. Αυτό εδώ το οποίο είχε από 26 ευρώ, εγώ το πήρα 10. 10 ευρώ. Πήραμε με 4 ευρώ αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι. Ένα απλό μπλουζάκι εδώ πέρα με ένα τσεπάκι καλοκαιρινό. Αυτό εδώ πάλι είχε νομίζω 3 ευρώ, αυτό γράφει πάνω την παλιά την τιμή, δεν είχε 8 ευρώ με τίποτα. Νομίζω 3 ευρώ το πήρα, που έχει εδώ πέρα διάφορα ζωάκια, κροκόδιλους και διάφορα τέτοια. Στη συνέχεια πήραμε αυτή εδώ πέρα τη φορμούλα, την οποία πρέπει να την πήρα γύρω στα 4 ευρώ. Κάπου εκεί, με τις τσεπούλες εδώ πέρα, έχει και για να σφίγγει στη μέση του. Αυτές οι φόρμες που είναι έτσι λεπτούλες είναι ότι πρέπει και για καλοκαίρι, αλλά και για την άνοιξη. Δείτε τι ωραία που είναι και τι κρίμα που πρόλαβα, μόνο ένα χρώμα. Τουλάχιστον πρόλαβα ωραίο χρώμα. Και πήραμε άλλα δύο, αυτό εδώ πέρα το shorts, που κάνει έτσι σαν navy steel. Αυτό πρέπει να του το πήρα, όχι, αυτό γράφει πάνω 8 ευρώ, έχει παλιές τιμές, έχει δηλαδή πριν τις ρίξουν κι άλλο. Πρέπει να το πήρα γύρω στα 4 ευρώ και αυτό εδώ το σορτσάκι. Ωραίο. Και πήρα και αυτό εδώ που να σας πω την αλήθεια, όταν το επέλεγα, δεν ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένη, αλλά φανταστείτε από αρχική που είχε 20 ευρώ από ό,τι μπορώ να διακρίνω, γιατί έχουν βάλει πάνω το ταμπελάκι το άλλο, το πήρα γύρω στα 4 ευρώ και αυτό εδώ. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν ήθελα να την πάρω λόγω του χρώματος, αλλά ευτυχώς δεν είναι αυτό το καμηλό που νόμιζα ότι που φαινόταν ότι θα έρθει. Είναι ένα... δεν ξέρω πώς να το πω. Τι χρώμα να του δώσω. Θα πω ότι είναι σαν το χρώμα του μελιού. Γιατί αυτό μου θυμίζει. Αυτά σας τα είπα λίγο βιαστικά, αλλά ήθελα να θέλω να βάλω μια τάξη, να τα βάλω για πλύσιμο, να μπουν στη θέση τους για όταν ξυπνήσει ο Αλέξανδρος να έχει μαζευτεί το σπίτι. Θα σας δείξω τώρα και τζάμπο χολ, γιατί πήγαμε για τζάμπο να σας δείξω τι πήρα. Και θα τραβήξω εγώ τώρα, θα κάτσω να τραβήξω λίγο για να σας βάλω και πλάνο ενδιάμεσα, να τα βλέπετε τα πράγματα και φορεμένα, γιατί έτσι είναι το σωστό να το δείτε και το jean, το mom jean, το οποίο είναι... θεϊκό. Ξέχασα να σας δείξω και μία μάσκα που πήρα από Michael Kors. Ξέρετε ότι λατρεύω Michael Kors, γι' αυτό και πήρα κάτι τέτοιο. Γιατί για μάσκα ήταν ακριβή. Δεν ήταν ακριβή σαν μάσκα, είχε 12 ευρώ. Αλλά για μάσκα είναι ακριβή. Αλλά επειδή ξέρετε ότι λατρεύω Michael Kors, εγώ παιδιά, ό,τι έχει να κάνει με Michael Kors πεθαίνω. Και επειδή έχω δει ότι έχω πολλές εδώ μέσα που τους αρέσει αυτή η μάρκα, αυτή η εταιρεία. Ήθελα να σας τη δείξω. Στην Ελλάδα, για όσες τις έχετε δει, έχει έρθει μόνο η ασπρόμαυρη, δεν έχει έρθει άλλη, δυστυχώς, εγώ για εκείνη πήγαινα. Αλλά έχει έρθει μόνο η ασπρόμαυρη, τέλος πάντων, και πήρα αυτή εδώ. Δείτε τι και εσωτερικά, τι ωραία που είναι, είναι όμορφη, καλοφτιαγμένη και ωραίο το υφασμά της, δηλαδή την πιάνεις και καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το υφασμά της. Αυτά. Πήρα και από τα τζάμπο κάποια λίγα πράγματα. Πήρα από Σεπτόνα αυτούς εδώ πέρα τους αγαπημένους δίσκους δε μακιγιάζ, που από τη μία είναι λευκή, από την άλλη ροζ. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Από τη μία πλευρά είναι για τα μάτια και από την άλλη για το. Βασικά είναι πιο μαλακή από τη μία πλευρά, οπότε εγώ τους χρησιμοποιώ στα μάτια. Πήρα 2 τεμάχια από αυτά. Πήρα 3 ποτήρια από αυτά που βλέπετε συνέχεια στα βίντεο μου και στο Instagram. Απλά μου χαλάσανε τα άλλα που είχα κάποια. Είχα πάρει μια οκτάδα και τα 3 μου χάλασαν γιατί είχαν αρχίσει και. Θα μπώνανε και δεν μπορώ να τα ξεθαμπώσω με τίποτα, οπότε πήρα 3 καινούρια. Πήρα μια μικρή συσκευασία με popcorn, όπως μπορείτε να βρείτε, πάρα πολύ μικρή. Είναι τα πιο ωραία έτοιμα popcorn που έχω δοκιμάσει ποτέ. Πήρα αυτή εδώ πέρα την αλατιέρα, νάτι, που έχει εδώ πέρα και διάφορα να επιλέγεις για το πόσο θα πέσει. Αυτό εδώ πέρα για το ξύδιο, που νομίζω τελικά ότι δεν θα με βολέψει, γιατί βγαίνει πάρα πολύ εύκολα το από πάνω. Και πολύ φοβάμαι ότι θα φεύγει συνέχεια και θα έχω πρόβλημα. Θα δείξει στην πράξη. Ένα μικρό σουρωτήρι. Είχα ένα άλλο που με είχε βολέψει πάρα πολύ. Ένα πολύ μικρό, αλλά σαν να ανοίξει γη και να το κατάπια. Δεν ξέρω τι έγινε. Εδώ πέρα πήρα ταινιούλες. Γιατί θα πρέπει τώρα που αδειάζουν σιγά σιγά τα λιτά να βγάλω και τις νικήτρες που χρωστάω στο Instagram για να σας στείλω τα δεματάκια. Οπότε οι ταινίες τώρα θα μου χρειαστούν. Κάντε πως δεν το είδατε. Κάντε πως δεν το είδατε. Πήρα εδώ πέρα 2 σκράντσεις και. Αυτές οι σκόλες που είναι για το πιστολάκι της σιλικόνης.
Αυτά από τα Τζάμπο. Δεν σας έδειξα ποτέ τι ωραίο που είναι και με σβηστά τα φώτα, αυτό που κάναμε στον τοίχο. Έτσι φαίνεται πιο πολύ, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο έτσι όταν βραδιάζει, έρχομαι και ανοίγω τα πορτατήφ για να όταν περνάω από το δωμάτιο έτσι να κάθομαι να τα χαζεύω. Γιατί μου αρέσει και χαίρομαι γιατί άρεσε πάρα πολύ και σε εσάς. Και θα περιμένω τις φωτογραφίες σας γιατί πάρα πολλές μου είπατε ότι θα το κάνετε και εσείς. Οπότε μην ξεχάσετε, θέλω οπωσδήποτε φωτογραφίες. Ο Αλέξανδρος είναι τώρα στη φάση που στέκεται όρθιος, χωρίς να κρατιέται. Αλλά βήμα ακόμα δεν, φοβόμαστε. Θα κάνουμε όμως σιγά σιγά. Τι ήθελα να σας πω, ήθελα να σας πω ότι το απόγευμα μας δεν σας έδειξε κάτι. Και το μαύρο κύκλο που έχει φτάσει στον Θεό, τον βλέπετε. Πέρα από αυτό που προσπαθούμε τώρα να περπατήσουμε και. Βγάζουμε δόντια φουλ. Όταν σας λέω full, ειδικά τα κάτω, μέχρι πίσω, είναι πρισμένα σαν βουναλάκια, χάλια είναι το παιδί. Οπότε περνάμε λίγο δύσκολα βράδια αυτές τις μέρες. Δεν κλαίει, απλά ξυπνάει και λίγο μουρμουρίζει. Αυτό δεν κάνει κάτι άλλο, πάω του δίνω έτσι λίγο πιπιλίτσα, πίνουμε κάνα τεπονάκι που και που. Τέτοια πράγματα, έτσι λίγο να προσπαθεί να ανακουφιστεί τα δόντια, παιδιά είναι δύσκολο, εδώ λίγο εμάς μας πονάει το ούλο και τρελαινόμαστε. Το μεταξύ λούστηκα και έβαλα silver και βλέπετε εδώ πέρα τι ωραία. Πώς φεύγει η κυτρινίλα με το silver το σαμπουάν, ρε παιδί μου, αν είστε ξανθιές, έχετε αυτό το πρόβλημα, πάρτε ένα silver σαμπουάν, θα σωθείτε. Εγώ ό,τι έχω δοκιμάσει κάνει δουλειά, ακόμα και τα πιο οικονομικά και τα πιο τσιμπημένα κάνουν δουλίτσα, οπότε όποιο silver και να βρείτε που μπορείτε οικονομικά να μπορέσετε να πάρετε, θα σας βολέψει. Το αφήνω απλά έτσι λίγα λεπτά στα μαλλιά μου, στο μπάνιο, μέχρι να κάνω peeling, μέχρι να πλύνω πρόσωπο κλπ. Και έχω και τέτοια ωραία. Έχω ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες και προσπαθώ να φτιάξω λίγο τον ύπνο μου. Όσο μπορώ να το φτιάξω όταν ξυπνάω ενδιάμεσα το βράδυ. Το βράδυ χθες ξύπνησα δύο φορές. Μία νωρίς στις 12.30 και μία στις 3. Απλά προσπαθώ, επειδή έφτανα. Για να απαντήσω σε σχόλια και άλλα διάφορα πράγματα που πρέπει να κάνω και λίγο κι εγώ να χαζέψω στο ίντερνετ τα βράδια που κοιμάται ο μικρός. Έφτανα πραγματικά στο σημείο να κοιμάμαι 2 η ώρα, κάτι τέτοια πράγματα. Και μετά να έπρεπε να ξυπνήσω αρκετά νωρίς, γιατί δεν είμαι και άνθρωπος που θέλω να κοιμάται μέχρι αργά. Θέλω να ξυπνάω νωρίς, θέλω δηλαδή να ζω τη μέρα από αρκετά νωρίς. Εντάξει, δεν ξυπνάω από τις 5-6, αλλά θέλω 7.30 ώρα. Θέλω να ξυπνάω για να ζω την ημέρα. Πραγματικά μου αρέσει πολύ. Και έχω τώρα κάποιες μέρες που κοιμάμαι σχετικά νωρίς. Δεν κοιμάμαι νωρίς, αλλά κοιμάμαι γύρω στις 11-11.30 το αργότερο. Έχω βγει off. Και βέβαια αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αρνητικό αποτέλεσμα, να μην μπορώ να απαντήσω όλα τα σχόλια όσο θα ήθελα και έχουν μείνει πάρα πολλά πίσω και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά πραγματικά τώρα με το μωρό είναι πολύ δύσκολο, δεν το περίμενα. Περίμενα ότι το πρόγραμμα αλλάζει, αλλά πίστευα ότι θα μπορώ να απαντάω καθημερινά όλα τα σχόλια που μου έρχονται στο Instagram. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Δεν γίνεται, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω πως το καταλαβαίνετε κι εσείς. Αλλά όσα μπορώ και δεν τα χάνω, γιατί πολλά φεύγουν και πάνε πολύ κάτω και χάνονται και δεν μπορώ να τα βρω. Τα απαντάω τέλος πάντων όσα μπορώ. Και επίσης θέλω να σας πω ότι έχω ξεκινήσει και πριν κοιμηθώ, βλέπω ένα επεισόδιο από το Στέμμα και είναι πάρα πολύ ωραίο. Το είχα ξαναξεκινήσει πριν κάποιο διάστημα, νομίζω στην εγκυμοσύνη. Νομίζω ήμουν έγκυος όταν το είχα ξεκινήσει. Αλλά για κάποιο λόγο δεν μου άρεσε καθόλου. Καλά, ήμουν και τόσο χαλιά στην εγκυμοσύνη που δεν μου άρεσε τίποτα. Και το ξαναξεκίνησα και έχω ξετρελαθεί και μου αρέσει. Αν θέλετε να το δείτε και σας αρέσει έτσι να δείτε τι γινότανε και τι γίνεται, γιατί θα δούμε και το σήμερα πιστεύω κάποια στιγμή, δεν ξέρω. Αλλά από ό,τι έχω καταλάβει θα δούμε μέχρι και την Μέγαν και τον Χάρη. Τι γίνεται στις ζωές μέσα και της βασιλικής οικογένειας, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ενδιαφέρον, αυτά σας αφήνω ήδη, μιλάω εδώ 4 λεπτά και ήδη έχω ένα μεγάλο βίντεο που σας περιμένει με haul και από εδώ και από εκεί. Ελπίζω μόνο να μην σας κουράζω. Αυτό, να περνάτε καλά, να διασκεδάσετε και να σας δίνω ιδέες. Σας φιλώ πάρα 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 πολύ γλυκά και θα τα πούμε πάλι σύντομα. Γεια σας!